Στην χειρότερη επιδημιολογική κατάσταση του τελευταίου οκταμήνου βρίσκεται η περιοχή των Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιωτών πνευμονολόγων, Παναγιώτη Ζώη. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε όλους, ανεξάρτητα. Η επιστροφή στην κανονικότητα συνοδεύτηκε με μεγάλη αύξηση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και αυτό καταγράφεται σε όλα τα στοιχεία των τελευταίων ημερών και θέτει σε εγρήγορση τους φορείς της περιοχής. Η εικόνα των τελευταίων ημερών, άλλωστε, ειδικά μετά το Πάσχα, δεν είναι καλή και ένας μεγάλος αριθμός των ενεργών κρουσμάτων απασχολεί τους φορείς. Αναφορά μάλιστα έκαναν προημερών ο Δήμαρχος αλλά και ο Περιφερειάρχης, καλώντας όλους σε τήρηση των μέτρων. Ο κ. Ζώης Κληθής να σχολιάσει την κατάσταση αποδίδει ένα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στις κλειστές ζωμές, αλλά από την άλλη δεν παραβλέπει τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και στην κοινότητα, καλώντας όλους μας να σεβαστούμε και να τηρούμε τα μέτρα. Είμαστε επιδημιολογικός τουλάχιστον στον αριθμό των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά ημέρα, ίσως τα χειρότερα του τελευταίου 8 μήνου, 9 μήνου. Είναι διάφορες καταστάσεις που έχουν βοηθήσει στο να φτάσουμε στην κατάσταση που είμαστε. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια συρροή κρουσμάτων σε κλειστές δομές της περιοχής. Είναι σαφές ότι υπάρχουν όμως και έτσι αλλαγές στη συμπεριφορά όλων μας. Αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Έχουμε ξεκινήσει να βγαίνουμε στην αγορά, στους χώρους εστίασης. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό γίνεται μάλλον κατά τη γνώμη μου με λίγο πιο χαλαρό τρόπο από ό,τι θα έπρεπε να έχει γίνει. Έχουμε ξεχάσει ξαφνικά τα μέτρα ατομικής προστασίας. Βλέπουμε τους γονείς, τις παιδικές χαρές να είναι χωρίς μάσκα, όντας σε ανοιχτό χώρο βέβαια, αλλά παρά τα αυτά θεωρώ πως θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μάσκα. Το ίδιο γίνεται πιθανώς και σε αρκετούς ανοιχτούς χώρους όταν κυκλοφορούμε και περπατάμε έξω στον δρόμο, κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναθυμηθούμε άμεσα, διότι όπως σωστά είπατε, πιθανώς εάν συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό τα θέματα να είναι πολύ πολύ έντονα τις επόμενες ημέρες, τέτοια που να μας οδηγήσουν να ξαναπεριοριστούμε αρκετά, κάτι το οποίο σίγουρα δεν θέλουμε. Θετικά έτσι, μηνύματα όμως σε επίπεδο επιδημιολογικών χαρακτηριστικών τουλάχιστον για τις τελευταίες ημέρες είναι το ότι ευτυχώς είμαστε πλέον περίπου 15-20 μέρες μετά το Πάσχα, άρα θέλω να πιστεύω ότι αυτή θα είναι και η κορύφωση της κατάστασης και της επιβάρυνσης που προέκυψε από τις συγκεντρώσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Βοηθάει πάρα πολύ ο καλός καιρός, μπορούμε να είμαστε και να δουλεύουμε με ανοιχτά παράθυρα και είναι κάτι που θα πρέπει να το τηρούμε αυτό και στο σπίτι μας και στον εργασιακό μας χώρο και θα κάνω θερμή παράκληση στους εκπαιδευτικούς να το εφαρμόζουν και να το τηρούν στα σχολεία. Έχουμε πανελλήνιες εξετάσεις σε λίγες εβδομάδες. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα υπάρξουν μαθητές οι οποίοι θα έχουν θέματα με λίμωξη από κορονοϊό και ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες. Άρα νομίζω πως είναι πολύ πολύ σημαντικό να λάβουμε τέτοια μέτρα ατομικής προστασίας και ομαδικής και συλλογικής προστασίας άμεσα και με πολύ πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Νοσούνε, δεν το γνωστοποιούμε, αποτέλεσμα να χάνονται στην πορεία η χνηλάτιση και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί να κυκλοφορούν και κανονικά χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Αυτό νομίζω πως είναι ακόμη χειρότερο από το να κυκλοφορούμε έξω χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας. Το λέω με την έννοια ότι είναι μια πραγματικότητα αυτό που περιγράφεται. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Και δυστυχώς θα έπρεπε να ήμασταν πολύ πολύ διαφορετικά. Ήδη σήμερα που μιλάμε έχουν νοσήσει πάρα πολύ συνάνθρωποι μας. Είναι κάτι που ξέρουμε ότι θα μας χτυπήσει την πόρτα όλων μας λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα. Θα επηρεάσει σίγουρα ανθρώπους κοντινούς μας, συγγενείς μας, φίλους μας. Και είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το λογαριάσουμε σαν στίγμα, όπως χαρακτηριστικά είπατε. Είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς μπορεί να προκύψει οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε και είναι κάτι το οποίο εφόσον το γνωστοποιήσουμε αρκετά γρήγορα, τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ πιο καλά, γιατί θα καταφέρουμε να προφυλάξουμε τους κοντινούς μας ανθρώπους, θα καταφέρουμε να σταματήσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης πολύ πολύ γρήγορα και έτσι να περιορίσουμε την νόσο. Θέλω και μια τελευταία ερώτηση αυτή των θρομβώσεων που έχει. Λογικό είναι να έχει προκαλέσει κάποια ανησυχία, ειδικά στο γυναικείο φύλο, πρέπει να πω. Να απαντήσω στην ερώτηση, ξεκινώντας από το γεγονός ότι υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας. Πρώτον είναι το ότι τα εμβόλια, επειδή είναι σκευάσματα μάλλον τα οποία έχουν προκύψει στην καθημερινότητά μας ξαφνικά, πολύ πολύ πρόσφατα, και η άδεια που έχουν λάβει είναι αρκετά, όχι μετά από μακρόχρονη διαδικασία ελέγχου όπως συμβαίνει σε όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Για το λόγο αυτό τα εμβόλια για τον κορονοϊό βρίσκονται υπό
πολύ 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 αυστηρή επιτήρηση. Που σημαίνει το παραμικρό το καταγράφουμε και το αξιολογούμε αναλόγως. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι το ότι τα θέματα των θρομβώσεων υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν για πάντα στην καθημερινότητά μας και συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να κάνουν πιο έντονα θέματα. Παράγοντες κινδύνου όπως είναι η παχυσαρκία, η λήψη συγκεκριμένων σκευασμάτων, συγκεκριμένων φαρμάκων, η χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων και η παρουσία χρόνιων νοσημάτων μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την εμφάνιση των θρομβώσεων. Οι οποίες ξέρουμε ότι σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και σε συγκεκριμένο φύλο είναι σαφώς πιο έντονες σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.